Είναι παράξενο που ανακαλύπτουμε κάθε φορά τον αλυτρωτισμό της Αλβανίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην Αλβανία, ξέρουμε πώς λειτουργεί το αλβανικό κράτος, ξέρουμε πώς λειτουργεί ενάντια στους Βόρειο Υπηρώτες και παρόλα αυτά όταν υπάρχει μια επίδειξη για το τι πιστεύουν πραγματικά οι Αλβανοί δείχνοντας διάφορους χάρτες, σημαίε σε περιοχές που ξέρουμε ότι ανήκουν στην Ελλάδα διαχρονικά, λέμε ότι μας ξαφνιάζει. Έχουμε την εντύπωση ότι κοιτάζουμε την Αλβανία εντελώς διαφορετικά με το πώς βλέπουμε την Τουρκία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν κοινά σημεία όσο αφορά τον αλλητρωτισμό. Είναι ικανοί και οι Αλβανοί και οι Τούρκοι να διεκδικήσουν περιοχές όπου δεν Ζούσε ποτέ κανένας, ούτε Αλβανός, ούτε Τούργος, διαχρονικά. Γιατί. Γιατί κοιτάζουν τα πράγματα εδαφικά και όχι ιστορικά. Αν τους ενοχλεί κάτι, είναι ότι είμαστε εδώ από πριν. Βέβαια, δεν ξέρουν ότι θα είμαστε εδώ και μετά. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι σε επίπεδο διπλωματίας και πολιτικής, κάθε φορά κάνουμε δήθεν ότι ανακαλύπτουμε αυτά τα δεδομένα, ότι ανακαλύπτουμε τον επεκτατισμό της Τουρκίας, ότι ανακαλύπτουμε και τον επεκτατισμό της Αλβανίας, ενώ επί της ουσίας ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Μια χώρα που έχει ιστορία λειτουργεί με την ιστορία. Μια χώρα που δεν έχει ιστορία λειτουργεί με τη γεωγραφία. Αυτό σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο ότι έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση και ασυμμετρική προσέγγιση προς το έδαφος. Οι χώρες που δεν έχουν ιστορία θεωρούν ότι το έδαφος είναι απλώς ένα μέρος της γεωγραφίας. Οι χώρες που έχουν ιστορία ξέρουν ότι το έδαφος είναι το ίχνος της ιστορικής παρουσίας. Άρα αυτές οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι βέβαια συμβατές και ο μόνος τρόπος να γίνει κάτι το συμβατό είναι να αποκτήσουν η μεν και η δε ιστορία και πολιτισμό ο οποίος να βασίζεται στη συνέχεια του παρελθόντος με το μέλλον και όχι μόνο να κοιτάζει τι γίνεται στο παρόν με έναν τρόπο αυθαίρετο. Αυτό το έχουμε σαν κοινό στοιχείο μεταξύ της Τουρκίας και της Αλβανίας. Γιατί λοιπόν κάθε φορά αναρωτιόμαστε γιατί έχουν αυτές τις διεκδικήσεις και παρουσιάζουν διάφορους παράξενους χάρτες. Το αληθινό θέμα είναι τι κάνουμε εμείς στην Ελλάδα για τους δικούς μας που ζουν εκτός συνόρων και τους οποίους δεν προστατεύουμε ενώ βλέπουμε ότι οι χώρες όπου ζουν τους καταπατούν.